7και8καφένα.gr και μαζί μας είναι η Ερυφή Λιγούργου, η ζωγράφος και δασκάλα ζωγραφικής, που θα κάνουμε μαζί λοιπόν μια ενδιαφέρουσα κουβεντούλα και να την γνωρίσουμε και σαν άνθρωπο, αλλά και να μπούμε λίγο στην καλλιτεχνική της έτσι, γωνία και στην καλλιτεχνική της πλευρά σαν άνθρωπο. Καταρχήν καλησπέρα Ερυφή. Στην εκπομπή σου. Χαρά δικιά μας είναι, γιατί είσαι ένα πραγματικά πάρα πολύ όμορφο πλάσμα και εξωτερικά αλλά και εσωτερικά όσο σε γνωρίζω. Είσαι λοιπόν ζωγράφος και δασκάλος ζωγραφικής. Ναι. Σε ποια ηλικία ξεκίνησες να ασχολείσαι με αυτό, με τη ζωγραφική? Κατάλαβες να έχεις κλείσει, κατάλαβες το ταλέντο σου? Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, θυμάμαι από μωρό όταν ήμουνα να κάθομαι και να παρατηρώ ώρες ατελείωτες τη μητέρα μου να διδάσκει ζωγραφική στα υπόλοιπα παιδάκια. Και η αλήθεια είναι πως πάντα ζήλευα, γιατί ποτέ δεν είχε χρόνο να δείξει σε μένα. Και έτσι το είχα πάντα παράπονο, πάντα ήμουν σε μία άκρη και απλά παρατηρούσα. Αν η μητέρα σου, καταρχήν και για όλους όσους δεν γνωρίζουν, να πούμε ότι είναι ζωγράφος και αυτή, έχετε τη σχολή El Greco στην Αλεξάνδρεια εδώ πέρα και κάνετε και κάποια μαθήματα σε κάποια χωριά, σε κάποιες έτσι... Σε κάποιους συλλόγους, σε κάποιους συλλόγους εκτός στο Αλεξάνδρειας. Στο Πλατή και στην Μελίκη. Πάρα πολύ ωραία, θα τα πούμε εκεί, θα σε πάω και εκεί. Εάν η μητέρα σου λοιπόν δεν ήταν ζωγράφος, εσύ και είχες όμως εσύ την ίδια κλίση και το ίδιο ταλέντο, θα ακολουθούσες αυτόν τον κλάδο? Κοίταξε, πιστεύω ότι αυτή η ερώτηση συνδέεται άμεσα με το πόσο κοντά βρίσκονται οι γονείς σου στην εφηβική ηλικία, γιατί στην ουσία παίζουν μεγάλο ρόλο στο τι θα ακολουθήσεις. Πιστεύω πως ναι, γιατί γενικά οι γονείς μου από μικρή με πίστευαν σε μένα και με στήριζαν σε κάθε τι που ήθελα. Νομίζω πως δεν θα μου έφεραν αντίρρηση, αλλά ήταν δικιά μου καθαρά η επιλογή το να ακολουθήσω αυτό που έκανε και η μητέρα μου. Έκανες κάποιες σπουδές? Ναι, έχω πάει σε φροντιστήριο ειδικό για προετοιμασία καλών τεχνών 3 χρόνια και τελείωσα και γραφιστική και 3D animation, που στην ουσία είναι η ψηφιακή εικόνα. Είναι η τέχνη μέσα από τους υπολογιστές. Η ζωγραφική είναι το χόμπι σου ή είναι η δουλειά σου που θα σου εξασφαλίσει την άνεση, την οικονομική ευχέρεια? Κοίταξε, θεωρώ πως είμαι πάρα πολύ, είμαι από τα τυχερά παιδιά που ενώ κάνω το χόμπι μου και στην πραγματικότητα είναι αυτό που αγαπώ και θέλω να κάνω, μου εξασφαλίζει και το οικονομικό κομμάτι. Δηλαδή, και πιστεύω επίσης ότι όταν κάνεις αυτό που αγαπάς με περισσότερη όρεξη, πάντα αυτό βγαίνει προς τα έξω και μπορείς να εξελιχθείς και να πετύχεις. Σίγουρα, είναι έτσι μία απάντηση που αποκρυπτογραφεί, να το πω έτσι, και το πώς το βλέπεις εσύ το πράγμα και το βλέπεις και σαν χόμπι και σαν δουλειά, και αυτό είναι και το ωραίο. Λοιπόν, θέλω να σε πάω σε ένα τραγουδάκι και να επιστρέψουμε και θα σε πάω σε ένα τραγουδάκι που ξέρω ότι σ' αρέσει. Από Νίκο Βέρτη θα το ακούσουμε, Ερωτευμένος. Πάμε εδώ να το ακούσουμε και οι Ερυφίλη Γούργους θα συνεχίσουν να είναι στην παρέα μου. Και 8 στο Αβένα FM, το ραδιόφωνο της Κεντρικής Μακεδονίας. Φυσικά μας ακούτε και στο avena.gr. Στην παρέα μου είναι η Ερυφίλη Γούργου, δασκάλα ζωγραφικής και ζωγράφος για όλους όσοι συντονίστηκαν τώρα, δεν ήταν στην κουβέντα μας πριν. Λέγαμε ότι το σπουδάζεις αυτό από πολύ μικρή ηλικία, ότι η μητέρα σου είναι στον ίδιο κλάδο, είναι ζωγράφος και έχεις πάρει κάποια ερεθίσματα έτσι πολύ ουσιαστικά και βασικά, θα έλεγα εγώ, για να εξελιχθείς και να προοδεύεις πάνω σε αυτό που κάνεις. Θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Οι καλλιτέχνες συνήθως μονοπολούν το ενδιαφέρον για την εξωτερική τους εμφάνιση και πολλές φορές για την αντισυμβατική τους συμπεριφορά. Εσύ πώς εξηγείς αυτό? Γιατί εγώ από αυτό που σε ξέρω, θεωρώ ότι έχεις και όμορφο στυλ, αλλά δεν είσαι ούτε αντισυμβατικός χαρακτήρας, ούτε εναλλακτικός άνθρωπος. Είσαι πολύ, να το πω έτσι, στα δικά μου τα γούστα και στο πλαίσιο του λογικού. Δεν δείχνεις να έχεις αυτό που συνήθως έχουν οι καλλιτέχνες, το λίγο πιο εκτός του λογικού, εκτός του... Το πιο αναρχικό στοιχείο. Ακριβώς. Ναι, γενικά σαν άνθρωπος ποτέ δεν είχα το κομμάτι το αναρχικό μέσα μου. Πιστεύω ότι είμαι λίγο πιο βατή σε αυτό το κομμάτι. Δεν μου άρεσαν ποτέ τα extreme πράγματα. Ακόμα δηλαδή και στους πίνακες μου προσπαθώ να
νομίζω ότι βγαίνει αυτό. Δηλαδή, βγάζω μια ηρεμία. Δεν μου αρέσουν οι πολύ extreme πίνακες ή οι πολύ μοντέρνες τεχνικές. Είναι ανάλογα στο στυλ που έχει ο κάθε ζωγράφος. Και πιστεύω ότι στους πίνακες μας βγάζουμε πάντα αυτό που είμαστε εμείς, αυτό που είμαστε μέσα μας. Οι καλλιτέχνες λένε ότι κρύβουν και κάποιες ευαισθησίες που τις εξωτερικεύουν στον καμβά. Εσύ κρύβεις από αυτές? Κοίταξε, να σου πω κάτι. Κάποια στιγμή στη ζωή μου, και νομίζω ότι κάποια άλλη στιγμή το είχα ξαναπεί. Ναι, να μου το έχει. Ναι. Κατάλαβα τι θέλεις να μου πεις. Mm-hmm. Ήταν μια φάση της ζωής μου στην οποία δεν ήμουν καθόλου καλά. Και ψυχολογικά εννοείς. Ναι, ανυπομονούσα να έχω μόνιμο ελεύθερο χρόνο και να καθίσω να ζωγραφίσω αυτό που θέλω εγώ. Και θυμάμαι, είχα κάνει μια κοπέλα με γυρισμένη την πλάτη στο μπαρ και ήταν σαν να έβλεπα εμένα εκείνη τη στιγμή. Και από τη στιγμή που το έβαλα στη βιτρίνα, στο είχα πει, ήταν ο πρώτος μου πίνακας που μου φαινόταν σαν ψέμα. Οι πηγές έμπνευσής σου ποιες είναι? Οι πηγές έμπνευσής μου. Από πού μπορείς να εμπνευστείς, να δεις κάτι και να σου έρθει κάτι άλλο στο μυαλό και να δημιουργήσεις κάτι? Κοίτα, σίγουρα ένας καλλιτέχνης εμπνέεται από τους ανθρώπους που βρίσκονται τριγύρω του. Δηλαδή, το περιβάλλον παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Σίγουρα χρειάζεται ηρεμία και μια, αν θέλεις, αρμονική ζωή, ώστε να μπορεί να δημιουργεί. Σαφώς όμως, πολλές φορές, σε πολλές δύσκολες καταστάσεις που περνάμε στη ζωή μας, μπορεί να βγάλουμε και κάτι όμορφο μέσα από αυτό. Οπότε είναι διάφοροι παράγοντες που μπορεί ένας καλλιτέχνης να δημιουργήσει, θέλω να εμπνευστεί. Θέλω να μου πεις κάτι λίγο πιο συγκεκριμένο για σένα. Δηλαδή, από πού έχεις εμπνευστεί? Θέλω να μου δώσεις ένα παράδειγμα. Έτσι λίγο να καταλάβω από τι μπορεί να σου έρθει η έμπνευση. Μπορεί να είναι όλα αυτά άσχετα μεταξύ τους. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ένας άλλος πίνακας που θα δεις, μπορεί να είναι το φεγγάρι, ο ήλιος, οτιδήποτε. Απλά θέλω να μου πεις για σένα συγκεκριμένα, ας πούμε, ότι είδα αυτό και εμπνεύστηκα εκείνο. Για μένα συγκεκριμένα. Σου είπα, ήταν πρώτη φορά που είχα εμπνευστεί εκείνος ο πίνακας που σου είπα με την κοπέλα, αλλά δεν είναι κάτι συγκεκριμένο το οποίο, δηλαδή, ας πούμε, με εμπνέει πάρα πολύ το ηλιοβασίλεμα. Αυτή την απάντηση ήθελα. Ωραία. Έτσι, να σε πάω λίγο πιο συγκεκριμένα. Το ηλιοβασίλεμα. Γιατί με ηρεμεί όμως, κατάλαβες, μου βγάζει το συνέστημα. Το συνέστημα είναι αυτό που με εμπνέει, που με κάνει να φαντάζομαι και να χώριξε να δημιουργήσω. Όχι τόσο το ότι θα δω μία εικόνα που θα την αποτυπώσω, αλλά το συνέστημα που θα μου προκαλέσει αυτή η εικόνα. Και ένας άνθρωπος, το συνέστημα που θα μου προκαλέσει. Είσαι οπτικός τύπος. Γενικότερα επηρεάζεσαι από άλλους καλλιτέχνες, από πίνακες που μπορεί να δεις, ακόμα και αν θες από γκράφιτι που μπορείς να βρεις και να συναντήσεις στους δρόμους. Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Καταρχήν, οποιαδήποτε δουλειά, οποιοδήποτε και επάγγελμα και αν κάνει κάποιος, σίγουρα ότι επηρεάζεται από άλλους ανθρώπους που κάνουν παρόμοια δουλειά με εκείνον. Δηλαδή, τα στοιχεία μας, ακόμα και ο χαρακτήρας μας, είναι επηρεασμένος από τους ανθρώπους που βρίσκονται τριγύρω μας. Έτσι σαφώς και ένας ζωγράφος παίρνει στοιχεία από διάφορους άλλους που θα του αρέσουν. Καλά, αυτό που λέμε συλλέγεις, ναι, και γίνεσαι κλέφτης εντός εισαγωγικών των καλών στοιχείων. Νομίζω πως αυτό είναι πάρα πολύ καλό και όλοι πρέπει να το κάνουμε. Φυσικά, σαφώς, με την καλοπροαίρετη πλευρά, να παίρνουμε τα καλά, να συλλέγουμε τα όμορφα στοιχεία που μπορεί να έχει κάποιος άλλος και να, έτσι, να προωθούμε τον υγιή ανταγωνισμό. Και τι σου αρέσει περισσότερο να ζωγραφίζεις? Μου είπες πριν ότι σου έκανες έναν πίνακα που ήταν μια κοπέλα σε ένα μπαρ. Το οποίο για μένα, έτσι, πως, χωρίς να έχω ειδικές γνώσεις πάνω στη ζωγραφική, συνδυάζει και ένα πρόσωπο, μια φιγούρα, αλλά και ένα τοπίο. Σου αρέσει περισσότερο να ζωγραφίζεις το σώμα ενός ανθρώπου, να ασχολείσαι με κάποιο τοπίο, να χρησιμοποιείς διάφορες τεχνικές? Ξέρεις τι, κατά βάση μου αρέσουν πάρα πολύ τα τοπία, γιατί με ταξιδεύουν. Μου αρέσουν οι πίνακες που μπορώ να τους κοιτάω και να ταξιδεύω, να ονειρεύομαι ότι βρίσκομαι εκεί πέρα, ότι είμαι σε κάποια οπτική γωνία του πίνακά μου και να φαντάζομαι πώς θα ήταν εκείνη τη στιγμή αν βρισκόμουν εκεί. Και μου αρέσει συχνά, πολλές φορές όταν έχω χρόνο και κάθομαι παρατηρώ τους πίνακές μου, να αλλάζω οπτική γωνία. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις, δηλαδή να πηγαίνω από την αντίθετη πλευρά από ό,τι ήμουν την προηγούμενη φορά. Κατά βάση μου αρέσουν τα τοπία. Αλλά υπάρχουν και φορές που μου αρέσει να κάνω πιο μοντέρνα πράγματα, όπως γυναικές φιγούρες, για παράδειγμα.
Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι. Νύχτες μοναξιάς, Αντώνης. Άνω κάτω γινόμαστε εδώ στον Avena 97 και 8 και στο avena.gr. Μαζί μου και στην παρέα μου είναι η Ερυφύλη Γούργου. Δεν μπορώ να προφέρω και τόσο σωστό το επίθετό σου. Να πω ότι είναι και κάποιο δύσκολο επίθετο, να πω εντάξει. Λοιπόν, κάναμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και για όλους όσους συντονίστηκαν τώρα. Είσαι δασκάλα χορού. Ωραία. Ωραία. Είσαι δασκάλα ζωγραφικής. Επηρεασμένη από το τελευταίο τραγούδι που ακούσαμε, τελευταίος χορός, μάλλον γι' αυτό. Είσαι δασκάλα ζωγραφικής, είσαι και ίδια ζωγράφος. Σου αρέσει πάρα πολύ αυτό από ό,τι μας είπες. Είναι το όνειρό σου. Από μικρό παιδί το ήθελες. Μ' αρέσει που το βλέπεις έτσι με τέτοια οπτική γωνία και θες συνεχώς να εξελίσσεσαι. Σου αρέσει και το κομμάτι της διδασκαλίας που είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ όμορφο αυτό για έναν άνθρωπο. Γιατί έτσι δείχνει και την ανθρώπινη πλευρά του. Λοιπόν, εσύ σαν Ερυφύλη, όμως, εκτός από το κομμάτι της δουλειάς σου, θέλω να μου πεις και δύο στοιχεία έτσι, στο χαρακτήρα σου. Δύο στοιχεία που σε κάνουν, όχι ξεχωριστής, που σε σημαδεύουν, σε αντιπροσωπεύουν. Δύο στοιχεία. Νομίζω ότι είμαι πολύ εγωίστρια. Και... Κακό αυτό. Να έρθω να συμπληρώσω. Ο εγωισμός δεν είναι και πολύ καλός, αλλά υπάρχει και ο εγωισμός. Πολλές φορές είναι και ο καλός ο εγωισμός, αυτό που λέμε. Ναι. Εσύ σε ποια κατηγορία ανήκεις? Νομίζω στον κακό εγωισμό. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Δεν νομίζω ότι κάποια άλλη στοιχεία. Και ένα καλό σου που θεωρείς εσύ καλό για σένα. Κοίταξε τώρα. Δεν μπορείς να πεις πράγματα για τον εαυτό σου. Μα δεν σου λέω να... Ορίστε, είμαι μετριόφρον. Το βρήκαμε μόλις. Πάρα πολύ σωστά. Έχεις κάποια χόμπι? Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου? Με τι σ' αρέσει να ασχολείσαι? Πώς χαλαρώνεις εσύ? Μου αρέσει πάρα πολύ να ζωγραφίζω τον ελεύθερο μου χρόνο, που πραγματικά είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο. Ανυπομονώ να κλειδώσω το μαγαζί και να κάτσω όλο το μεσημέρι να ζωγραφίσω μόνη μου. Όμως δεν μου το επιτρέπει η καθημερινότητά μου. Και τώρα τελευταία ξεκίνησα και box. Είμαστε και συναθλήτριες πλέον. Ακριβώς. Είμαστε στον ίδιο αγωνιστικό χώρο και τα λέμε και εκεί πέρα. Σου αρέσει? Κοίταξε, ήξερες, ήθελα νομίζω από πολύ μικρή να το κάνω. Απλά δεν μου δινόταν ποτέ η ευκαιρία. Νομίζω ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Ακόμα δεν μπορώ να κρίνω, αλλά από τα πρώτα 2-3 μαθήματα νομίζω ότι μου αρέσει πολύ. Η πυγμαχία είναι όμορφο άθλημα. Είναι ένα άθλημα το οποίο... προσφέρει και υγιή νου και υγιές σώμα. Είναι εγκεφαλικό άθλημα και θέλει να συνδυάζεις και να συντονίζεις όλες τις αισθήσεις και όλα τα μέλη του σώματος. Λοιπόν, θα σε κρατήσω στην παρέα μου ακόμη λίγο, να στείλουμε πάρα πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα στη σχολή που μου είπες ότι έχουν συντονιστεί, σε ακούνε. Θα ήθελες να στείλεις και κάπου αλλού χαιρετίσματα, θα ήθελες να τους χαιρετήσεις ονομαστικά? Όχι, δεν θα ήθελα. Θα ήθελα να στείλω πολλά φιλάκια στη σχολή. Πάρα πολύ ωραία. Και συνεχίζουμε.